Σε ψηφίσατε την τροπολογία και αυτή και την προηγούμενη είχατε ψηφίσει, αλλά με κάποιε ενστάσει, ε, να το πω έτσι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι. για Μα διεστάσεις... είπε και ο Φάμελο και την ενστάση του κ. Καστανίδη, πώ εξέφρασε την. Γιατί έγινε μόλι πριν από λίγο. μετέφερε... ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ε, το Πασόκ από την πρώτη στιγμή που έκανε την εμφάνισή του στο πολιτικό σύστημα η Χρυσή Αυγή στάθηκε στη σωστή μεριά τη ιστορία ουδέποτε συνευρέθη μαζί του μέσα και έξω από τη Βουλή, ουδέποτε ανέπτυξε οποιαδήποτε διαλογική ή άλλου τύπου επαφή και αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν απολύτως ξεκάθαρο. Θυμίζω δε ότι και οι χρυσαυγίτικες μέθοδοι και οι χρυσαυγίτικες πρακτικές ήταν πρακτικές οι οποίες ο Πασόκ τις έζησε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι εμείς όπως κάναμε διαχρονικά θα στηρίξουμε οποιαδήποτε ρύθμιση αφορά... Ένα ουσιαστικό εμποδίο στον τρόπο με τον οποίο κάποιοι ενδύονται διαφορετικά, διαφορετικούς μανδύες κάθε φορά. Στην πραγματικότητα παραμένουν διαχρονικά φασίστες ε, και θα έλεγα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο τους οδηγεί ε, πέρα από τη μυσαλλοδοξία, το ρατσισμό, όσα νιώθουν, να κάνουν και πράξεις. Γιατί εδώ όσοι είναι καταδικασμένοι δεν είναι καταδικασμένοι για τις ιδέες τους, είναι καταδικασμένοι για τις πράξεις τους. Το τρίτο στοιχείο το οποίο θέλω να εισφέρω στη συζήτηση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πραγματικά άρχισε σε πολύ μεγάλο βαθμό να μπει σε αυτή τη συζήτηση. Θυμίζω ότι όταν η ΑΕΜΙΣ στη φόβη γεννηματά αμέσω μετά την καταδίκη σε πρώτο βαθμό τη Χρυσή Αυγή είχε φέρει τροπολογία στην οποία ζητούσε να ληφθούν πολύ συγκεκριμένα μέτρα απέναντι σε πιθανό κόμμα το οποίο θα έρθει ω διάδοχο σχήμα. Η αντιμετώπιση του κυρίου Μητσοτάκη προσωπικά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και ακόμα περισσότερο ενός στρατού ε, από τρόλ στο διαδίκτυο, ήταν ακραία υποτιμητικά στο πρόσωπο της φόβης γεννηματά. Τα έβλεπα αυτά χθε το βράδυ και έβλεπα τα σχόλια τα οποία κάνουν σήμερα οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι έρχονται και την πέφτουν στα πολιτικά κόμματα, τα οποία ψηφίζουν όπως προκειμένου κάνει το ΠΑΣΟΚ, για το γεγονός ότι βάζει μια σειρά ενστάσεων γύρω από τις ρυθμίσεις. Και το τελευταίο το οποίο θέλω να πω είναι ότι υπάρχει και ένα ζήτημα πολιτικό. Πολιτικό ζήτημα είναι το γεγονό ότι εδώ και δύο, δυόμιση χρόνια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μέσα από τη φυλακή κάνουν προεκλογική εκστρατεία χωρί κανένα να ασχολείται με βασικά ζητήματα. Αναρωτιέμαι αν οι υπηρεσίε τη χώρα δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ότι έχουν γίνει συναντήσει ε, στην Αθήνα ή συνεννοείς μέσα από τις φυλακές με έναν πρώην δικαστικό, τι κάνουν. Δηλαδή κάποια στιγμή ας πούμε πρέπει να αναλογιστούμε τι γίνεται πραγματικά. Γιατί είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία νομοθέτησε προηγούμενως ας πρεπει να λάβει ε, αυτά τα πράγματα υπόψη της. Και το τελευταίο το οποίο ε, θέλω να πω είναι ότι εγώ νομίζω ότι αυτά τα οποία μας ενώνουν στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι πολύ περισσότερα από όσα μας χωρίζουν. Θα έπρεπε όλα τα πολιτικά κόμματα, αναγνωρίζοντας την σημασία, τη βαρύτητα μιας τέτοια ρύθμισης, να σταθούν στην ίδια μεριά της ιστορίας, γιατί μετά, ξέρετε, πολύ εύκολα, και το λέω κύριε Φιλπακόπλου, για να βγούμε και από την τυπική συζήτηση, γίνεται μια κουβέντα έξω ε, σήμερα, εγώ ήμουν στην Καλυθέα και το συνάντησα σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι γίνεται αυτό για να είναι ακόμα πιο κοντά η αυτοδυναμία, ότι γίνεται αυτό γιατί οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν το κόμμα Κασιδιάρη, μπορεί να ψηφίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ, όπω βγάζουν κάποιε δημοσκοπίες, Αυτά, ξέρετε, είναι πράγματα που αναρκοθετούν στην πραγματικότητα το πολι τον πολιτικό διάλογο και πρέπει να φύγουμε και κλείνω με ένα ιστερόγραφο. Η αντιμετώπιση όλων αυτών των θεμάτων είναι πολιτική αντιμετώπιση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας ξεφεύγει ποτέ. Ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι θεωρούν ότι ένα κομμάτι του πολιτικού συστήματος είναι πουλημένο, ένα κομμάτι των πολιτικών ε, κάνει πολιτικές μόνο για την πάρτη του και το καθεξής και αυτό τον οδηγεί να περνά ε, σε μία λάθος όχθη, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προβληματιστούν όλα τα πολιτικά κόμματα για αυτό το οποίο συμβαίνει. Μάλιστα.